σε αγωνιστική περίοδο, δεν έχουμε τον χρόνο προετοιμασίας που ίσως θα ήταν ο κατάλληλος. Το καλό είναι ότι τελειώσαμε σχετικά πρόσφατα πάλι από το καλοκαίρι. Τα έχουμε νομίζω φρέσκα όλοι στο μυαλό μας. Νομίζω ότι και το staff μας είναι έτοιμο. Θα κάνουμε κάποιες προπονήσεις που αφορά την τακτική και το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα παιχνίδια. Από εκεί πέρα νομίζω όλοι είμαστε σε καλή κατάσταση. Θα πρέπει τώρα να συγκεντρωθούμε στο ότι είμαστε στην εθνική ομάδα. Έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία όλοι σε σχέση με τις ομάδες που παίζει ο καθένας. Το κλίμα είναι πολύ καλό, νομίζω αυτό πλέον είναι γνωστό. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Θα περάσουμε 10 μέρες ωραία και θα πάμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε 2 μάτς. Αυτό το έχω ξαναπεί το καλοκαίρι. Σίγουρα είναι θετικό ότι είμαστε βασικό όχι μόνο στην ίδια ομάδα, στον ίδιο σύλλογο, αλλά είμαστε άτομα τα οποία παίζουμε στην εθνική ομάδα μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Το ότι είμαστε στον ίδιο σύλλογο μπορεί να είναι θετικό και αρνητικό, γιατί ο σύλλογος έχει μια άλλη φιλοσοφία, έχει έναν τρόπο παιχνιδιού. Οι προπονητές δεν είναι οι ίδιοι που είναι σε κάποιο από το σύλλογο που παίζει κάποια από την κοπέλα. Οπότε νομίζω αυτό που είναι θετικό είναι ότι η ομάδα αυτή είναι η ίδια σχεδόν, ο βασικός κορμός εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε γνωριζόμαστε, ξέρουμε όλη τη φιλοσοφία της εθνικής ομάδας, έχουμε γνωριστεί με το staff πλέον, έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Οπότε νομίζω το θετικό είναι ότι με βάση αυτή τη φιλοσοφία πετύχαμε αυτό που πετύχαμε το καλοκαίρι και αυτό που θέλουμε είναι να το διατηρήσουμε αυτό, να το προστατεύσουμε και να το βελτιώσουμε όσο γίνεται παραπάνω για τα επόμενα παιχνίδια. Και είμαστε φαβοροί για οτιδήποτε.
για μας οποιαδήποτε κλήρωση θα ήταν δύσκολο. Κυριολεκτικά αυτός είναι και κάθε αγώνας είναι δύσκολος. Απλά έτυχε να αποφεύγει. Λόγω της τέταρτης θέσης αποφύγαμε κάποιο μεγαθύριο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και οι αντίπαλοι μας δεν είναι ικανοί και άξιοι να μας αντιμετωπίσουν και να μας ανταγωνιστούν. Έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια και με την Πορτογαλία είναι εκτός έδρας. Η Βρετανία έχει 4 παίκτες που παίζουν σε επίπεδο Ευρωλίγκας στο υψηλότερο επίπεδο και είναι και πολύ καλές παίκτες. Τα μάτια είναι πολύ δύσκολα. Η Μεγάλη Βρετανία έχει κερδίσει το Μαυροβούνιο στην προηγούμενη Μαρκού. Βέβαια δεν πέρασε τελικά, αλλά πάντα κάνει νίκες. Η ομάδα πάλι έχει ελλείψεις. Μάνι Κοσμά είναι έξω, η Μάρτσι δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα καλά-καλά. Πάλι έχουν ελλείψεις. Αλλά αυτό που ξέρουμε από την προηγούμενη φορά είναι ότι παρά τις ελλείψεις εμείς θα παλέψουμε και θα κάνουμε αυτό που είναι. Είναι ακριβώς αυτή η ιδέα. Είναι καλό γιατί γνωρίζονται και έχουν κάποιους αποκλεισμούς γιατί κάθε μέρα βλέπω τις τηλεφώνες. Είναι και καλό ότι οι άλλες δεν νιώθουν τόσο άνετα όπως θα νιώθανε αν μια ομάδα έχει τον ομάδα. Όμως θα πρέπει να πω ότι αυτές οι παίκτριες από την εθνική πήγαν στον Ολυμπιακό. Δεν έγινε το ανάποδο. Που σημαίνει ότι γνωριζόντουσαν και πριν, παίξαν σχεδόν οι περισσότεροι μαζί στον Ολυμπιακό και το τελευταίο το δικό μας εδώ. Που σημαίνει ότι γνωριζόντουσαν και πριν. Καλή πορεία, ευχαριστώ πολύ.